Καλημερίζω τον πρόεδρο του Σωματείου των Ξενοδοχοϊπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, Νίκο Κουκολάκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα σας και εσάς και στους ακροατές σας και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, γιατί είστε στα δικαστήρια, ας ξεκινήσω από εκεί? Σήμερα έχουμε μια υπόθεση του παρελθόντος που ο συγκεκριμένος εργοδότης πλήρωνε και μετά ζητούσε τα χρήματα πίσω από τους εργαζόμενους. Σήμερα λοιπόν είναι το εργατικό δικαστήριο και ζητάνε πίσω τα χρήματά τους οι εργαζόμενοι, εκείνα που απέδιδαν πίσω και δεν τους πλήρωνε κανονικά σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Ναι. Ποιας περίοδου αυτό? Αυτό έγινε, έλαβε χώρα το 2022, το Νοέμβριο. Τότε, αν θυμάστε καλά, ο συγκεκριμένος εργοδότης ζητούσε πίσω τα χρήματα από τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι λοιπόν κατέφυγαν στις δημόσιες αρχές, στη συγκεκριμένα στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Ηρακλείου. Εκεί, με προσημειωμένα χρήματα, πιάσανε τον εργοδότη την ώρα που εισέπρεπε από τον εργαζόμενο τα χρήματα πίσω. Και, αλλά το ποινικό έχει πάρει αναβολές. Πιστεύουμε ότι θα γίνει και το ποινικό, από ό,τι μας έχουν πει, 14 Νοεμβρίου. Είμαστε σε αναμονή. Σήμερα γίνεται το εργατικό για δύο συναδέλφους μας ξενοδοχοϊπαλλήλους και ζητάνε πίσω όλα αυτά τα χρήματα που τους έπαιρνε πίσω ο εργοδότης για 4 χρόνια, κάθε μήνα. Μάλιστα. Δεν μου λέτε γιατί, πόσο μιλάμε? Μιλάμε για πάνω από 10.000, 15.000 για τον κάθε εργαζόμενο. Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν το δικαστήριο, σε ό,τι έχει να κάνει με τα εργατικά, 4 χρόνια, κάθε μήνα τα λεφτά που ζητούσε, παρακρατούσε, παρακρατούσε ακριβώς για να γυρίσουν πίσω. Γιατί πάτε σε αυτή την 24ωρή απεργία 23 του μήνα? Ναι, ξέρετε πολύ καλά ότι όλα αυτά τα χρόνια, από το 2018 συγκεκριμένα, τα 6 τελευταία χρόνια, προμετωπίδα του αγώνα μας ήταν η επαναφορά του Ταμείου Ανεργίας στα προμνημονίων επίπεδα. Δυστυχώς, παρά τις δεσμεύσεις όλων των υπουργών, των προηγούμενων κυβερνήσεων, αλλά και της τωρινής, της κυρίας Κεραμέως, ενώ μας έλεγαν ότι είναι σωστές οι θέσεις που καταθέτουμε, ότι λέμε εμείς από την πλευρά μας ότι το Ταμείο Ανεργίας πρέπει να είναι αναλογικό, ανάλογα με την απασχόληση, να υπάρχει και οι μέρες επιδότηση για όλους τους εργαζόμενους, που αυτό θα βοηθήσει πρώτον στο εισόδημα των εργαζομένων. Είναι ένα σοβαρό κίνητρο να καθίσουν οι εργαζόμενοι στον κλάδο και να μην φεύγουν, και βοηθάει όσον αφορά και την ίστραξη για να ενδυναμώσουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Δυστυχώς, πριν λίγες μέρες βγήκε η κυρία Κεραμέως και μας είπε ξεκάθαρα ότι προτεραιότητα δεν είναι το Ταμείο Ανεργίας, το εποχικό επίδομα ανεργίας, αλλά το τακτικό επίδομα. Συνδυαστικά με την άρνηση των ξενοδόχων σε πανελλαδικό επίπεδο να μην καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για υπογραφή η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, αλλά βρίσκουν ως πρόσχημα κάποιους όρους που βάζουν που δεν έχουν να κάνουν με τη διαπραγμάτευση της σύμβασης. Για αυτούς λοιπόν τους δύο σοβαρούς λόγους, αλλά και από μια σειρά άλλων ετοιμάτων, κατεβαίνουμε στους δρόμους 23 του Οκτώβρη και συγκεκριμένα 11 η ώρα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Καλούμε λοιπόν εκεί όλους τους συναδέλφους ξενοδοχοϊπαλλήλους, τους εργαζόμενους στον επισητισμό και όλους εκείνους τους εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού να κατέβουν, να απεργήσουν, ούτως ώστε να στείλουμε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, τόσο στην κυβέρνηση, τόσο και στους ξενοδόχους. Πότε κλείνουν τα ξενοδοχεία και έτσι πάμε και στην χειμερινή περίοδο που μιλάνε για επιμήκυση τουριστικής περίοδου και στην Κρήτη, με αεροπορικές εταιρείες οι οποίες παραμένουν στο νησί, μας δίνουν ένα πους παραπάνω, μια οικονομική ανάσα παραπάνω, λένε κάποιοι. Τι στην ευχή γίνεται? Πραγματικά είναι θετικό να υπάρξει επέκταση του τουριστικής περίοδους. Αυτό λοιπόν βοηθάει τόσο τα ξενοδοχεία, αλλά πολύ περισσότερο τους εργαζόμενους, την απασχόληση, την τοπική κοινωνία. Αλλά ακούστε να δείτε, κυρία Δουλγεράκη, τα περισσότερα ξενοδοχεία θα κλείσουν τέλος του Οκτώβρη. Σίγουρα θα κρατηθούν ελάχιστα μέχρι τις 10-15 του Νοέμβρη. Και πολύ λίγα θα κρατήσουν τα ξενοδοχεία, κάποιοι επτέρυγες θα μείνουν ανοιχτές μέχρι και στις γιορτές. Από εκεί και μετά, όταν ακούμε ότι υπάρχει επέκταση της τουριστικής περίοδου, πιστεύουμε ότι είναι φανφάρες, θα έλεγα εγώ. Σίγουρα είπαμε είναι θετικό να επεκταθεί, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Η μάζα των εργαζομένων, το 80%
το 90% θα απολυθεί όπως κάθε χρόνο τέλος του Οκτώβρη. Αυτή είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα, για ένα διάστημα, πόσο είναι, ένα τρίμηνο στο Ταμείο Ανεργίας? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 3 μήνες στο Ταμείο Ανεργίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν από το Γενάρη πάλι θα έχουν μείνει οι συναδέλφοι μας ξενοδοχοί πάλι χωρίς εισόδημα μέχρι να ανοίξει η τουριστική περίοδο. Αυτό λοιπόν τους αναγκάζει να πάνε να δουλέψουν σε άλλους χώρους ούτω ώστε να έχουν το καθημερινό μεροκάματο για να ζήσουν την οικογένειά τους. Είναι λοιπόν μια σειρά από αιτήματα που βάζουμε επιτακτικά, όπως είναι η επαναφορά του Ταμείου, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας να υπογράφονται με πραγματικές αυξήσεις που να μπορούν να ζήσουν οι εργαζόμενοι. Ζητάμε επίσης πεντήμερο, οκτάωρο και εφόσον υπάρχει να δουλέψουν την έκτη μέρα να αμείβονται με προσάυξη 40% όπως γίνεται σε όλους τους εργαζόμενους που δουλεύουν την έκτη ημέρα, γιατί δυστυχώς ο κλάδος του επισητισμού τουρισμού εξαιρείται από αυτή την προσάυξη. Εμείς λοιπόν λέμε ότι και εμείς πρέπει να μπούμε σε αυτό το καθεστώς την προσάυξη της έκτης ημέρα. Λέμε ότι πρέπει να επανέλθουν τα βαρέα και αντιγυνά στους ειδικότητες εκείνες που απεντάχθηκαν το 2011. Λέμε επιτέλους, καταλαβαίνετε ότι είμαστε τώρα Οκτώβριος. Η σχολή μετακπαίδευση δεν έχει βγει ακόμα η προκήρυξη. Όλα λοιπόν σε αυτό το κράτος πάνε στον αυτόματο πιλότο. Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση που βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί είναι αποδεκατισμένοι, δεν γίνονται ελέγχοι και αυτοί που γίνονται είναι ελάχιστοι πραγματικά και καταγράφουν, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε κατέβει ένα κλιμάκιο από το κεντρικό ΣΕΠΕ να συνδράμει εδώ στις τοπικές υπηρεσίες ελεκτικές να κάνει ελέγχους. Συμμετείχα λοιπόν σε αυτό το κλιμάκιο, εκεί καταγράφτηκαν όλα αυτά που καταγγέλουμε και συγκεκριμένα είδαμε πάρα πολλές περιπτώσεις ότι οι εργαζόμενοι είχαν ρεπό και δούλευαν εκτός ωραρίου, βρήκαμε εργαζόμενους ειδικά στην κουζίνα και δούλευαν σπαστό ωράριο που αυτό απαγορεύεται διαροπάλου. Βρήκαμε ξενοδοχειακή επιχείρηση να μην έχει καταθέσει πρόγραμμα εργασίας στο Εργάνη και βρήκαμε και ανασφάλιστους. Αυτή είναι η κατάσταση δυστυχώς που βιώνουν οι εργαζόμενοι. Μάλιστα. Όλα αυτά κάποιοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι πληρώνονται ούτως ή άλλως, γιατί αυτή η κότα που λέγεται τουρισμός δεν θα γεννάει συνεχώς χρυσάβγα. Μακάρι να το καταλάβουν. Το έλεγε ένας παλιός επιχειρηματίας αυτό και να που συνεχίζουμε ακόμα να το συζητάμε. Λοιπόν, κύριε Κουκουλάκη, σας απελευθερώνω. Πρέπει να μπείτε στο δικαστηρίο να δείτε μήπως υπάρξει η εξέλιξη για αυτά τα οποία μας είπατε στην αρχή. Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Θα τα ξαναπούμε. Θα είμαστε σε επικοινωνία να δούμε και ποιες είναι οι εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και σε εσάς και καλή εβδομάδα.